Όπως αντιλαμβάνεστε, η εκπομπή παίρνει άμεσα μέτρα. Βλέπετε τη Μαρία Αναστασοπούλου εδώ γιατί. Διότι μετά την τελευταία τοποθέτηση του οικονόμου στα πλαίσια της εκπομπής, το πλαίσιο της εκπομπής, το διώξαμε. Τον βγάλαμε το στούντιο. Τον στείλαμε, και στείλαμε για ρεπορτάζ. Θα τον κρίνουμε σε λίγο όμως. Θα ακριβώς βαθμολογηθεί κλπ. Μάλιστα. Πολύ λοιπόν ωραία. Λοιπόν, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Ακούγαμε πριν την πολιτική συζήτηση που είχατε. Θα καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Βαραγιάννης, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος και υποψήφιος διδάκτορ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας μέρα. Εδώ έχουμε κάτι στοιχεία, κύριε Βαραγιάννη, καλημέρα κιόλας. Κάτι στοιχεία ότι υπάρχει μια κρίσιμη ηλικία στα παιδιά, 8-12 ετών, όπου εκεί εμφανίζουμε στη χώρα παιδιά υπέρβαρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό και για το μέλλον τους. Και η Ελλάδα ως γνωστόν σε αυτό έχει αρνητικό ρεκόρ. Δηλαδή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στις πιο υψηλές θέσεις, κύριε Βαραγιάννη. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι η χώρα μας παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας και σε μια πρόσφατη μελέτη που έγινε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γαριδάκια, πατατάκια, αηδίες. Μάλιστα, φαίνεται ότι κατέχουμε από τις πιο υψηλές θέσεις στην Ευρώπη. Περίπου 2 στα 5 παιδιά είναι με βάρος μεγαλύτερο του φυσιολογικού, δηλαδή θεωρούνται υπέρβαρα υπαχυσαρκία. Το φυσιολογικό βάρος πώς ορίζεται? Υπάρχει ένας δείκτης, ο δείκτης σωματικής μάζας, ο οποίος είναι μια διαίρεση, στην πραγματικότητα ένα πηλίκο του βάρους με το ύψος του παιδιού στο τετράγωνο. Από αυτό το πηλίκο, με βάση κάποιους πίνακες, αναγνωρίζουμε αν ένα παιδί είναι υπέρβαρο ή υπαχυσαρκία. Κύριε Βαραγιάννη, ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και ειδικά στη χώρα μας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει ένα πολύ παρεμβατικό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, πρόγραμμα. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό και ποιους αφορά βεβαίως. Ακριβώς. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα η Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παιδών, με το Τμήμα Παιδικής Παχυσαρκίας, έχει ξεκινήσει φέτος αυτό το παρεμβατικό καινοτόμο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες όσες οικογένειες έχουν τουλάχιστον ένα παιδί υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Είναι στην ηλικιακή ομάδα 8 με 12 ετών. Σε αυτό το πρόγραμμα οι οικογένειες μπορούν να μάθουν να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Βλέπουμε θα πάρουν εδώ και περισσότερα στοιχεία στην κάρτα μας. Πρακτικές συμβουλές και για τη διατροφή τους, για τη σωστή διατροφή και για την άσκηση. Ως γονιός που λένε. Ναι. Την ηλικία αυτή γιατί θεωρούμε κρίσιμη? Καθορίζει και εφηβεία, ας πούμε, μετά? Ναι, μετά είναι τα όρια της εφηβείας και αυτή την ηλικία τη θεωρούμε κρίσιμη γιατί εκεί ένα παιδί μπορεί όντως να εντάξει τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες στο πρόγραμμά του, να αυξήσει τη σωματική του δραστηριότητα και να αντιμετωπίσει και κάποια θέματα ψυχολογικά ή να αυξήσει την αυτοεκτίμησή του. Γιατί εμείς σε αυτό το πρόγραμμα απευθυνόμαστε μόνο σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά. Γι' αυτό και υπάρχει και μια ομάδα 4 ειδικών επιστημόνων, απαρτίζεται από διαιτολόγο, ψυχολόγο, γυμναστή και σεφ. Αυτό ήθελα να πω, γιατί το ψυχολογικό κομμάτι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην περίπτωση ενός παχυσαρκού παιδιού, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό στην ομάδα εντάσσουμε και ψυχολόγο. Δηλαδή πρόκειται για μια πολυεπίπεδη και πολύπλευρη παρεμβατική δράση. Να πούμε πάλι, τα βλέπαμε και στις κάρτες μας, να πούμε λίγο τα κριτήρια συμμετοχής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τις οικογένειες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν? Όπως είπαμε, να υπάρχει ένα υπέρβαρο παχυσαρκό παιδί ηλικίας 8 έως 12 ετών, να συμμετέχει και ο γονιός του σε όλο το πρόγραμμα παρέμβασης, δηλαδή παρακολουθεί και ο πατέρας ή η μητέρα ή ο κηδεμόνας του παιδιού μαζί με το παιδί το πρόγραμμα, το παιδί να μην παρουσιάζει κανένα πρόβλημα υγείας και να υπάρχει στο σπίτι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι αιτήσεις? Και πού έρχονται? Ναι, έχουμε δώσει τα στοιχεία. Υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενες οικογένειες. Έχουμε δώσει και το email. 69, το πούμε, 69-36-36-0059. Μάλιστα. Μέχρι ωραία. Τις 15 Οκτωβρίου. Σε μία εβδομάδα ακόμη μπορούν να ενταχθούν όσες οικογένειες επιθυμούν να... Υπάρχει ανταπόκριση ως τώρα? Το πρόγραμμα πηγαίνει αρκετά καλά και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να εντάξουμε και νέες οικογένειες, περισσότερες οικογένειες, για να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό που ψάχνετε, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι να βρείτε ένα αξιόπιστο δείγμα προκειμένου και να προχωρήσετε τις ερευνές σας, αλλά και να καταλήξετε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό θέλουμε, να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερο το δείγμα για να έχουν τα αποτελέσματα μεγαλύτερη βαρύτητα. Τι οδηγεί τελικά όμως σε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή 2 στα 5 παιδιά είναι μεγάλο ποσοστό. Τι είναι ο τρόπος ζωής, οι γονείς οι οποίοι δουλεύουν, όσοι δουλεύουν εννοώ, και δεν είναι άνεργοι, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και δεν επιβλέπουν, ένα μοντέλο καταναλωτικής ζωής που οδηγεί σε διατροφές μη υγιεινές, τι είναι? Όλα αυτά. Νέα παιδιά τώρα 8 και 10 χρονών πρέπει να λυσομανώσουν στους δρόμους που λένε.
Όλα αυτά παίζουν ρόλο και το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί βλέπουμε και από τις οικογένειες οι οποίες έχουν ήδη προσέλθει ότι και οι γονείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το σωματικό του βάρος, δηλαδή πρόκειται για υπέρβαρος ή παχές σάρκος γονείς, το οποίο κατά συνέπεια έχει αυξημένες πιθανότητες και το παιδί να έχει αυξημένο σωματικό βάρος. Η μειωμένη σωματική δραστηριότητα παίζει ρόλο σε αυτή την ηλικία, ότι τα παιδιά πλέον δεν κινούνται τόσο πολύ. Υπολογιστή με στο σπίτι. Το αποδίδεται στην ελλειπή ενημέρωση, κύριε Βαραγιάννη. Όχι τόσο στην ελλειπή ενημέρωση, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά προγράμματα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας, τα οποία έχουν κάποια αποτελέσματα. Εμείς τώρα πάμε στο αμέσως επόμενο βήμα, στο παρεμβατικό κομμάτι, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι τα Ελληνόπουλα έχουν πρόβλημα και προσπαθούμε να βρούμε ένα τρόπο για να ρυθμίσουν το σωματικό βάρος στα παιδιά αυτά. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν οι δυνατότητα για μια ακόμη εβδομάδα για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δείτε τα τηλέφωνα και τις πληροφορίες, είναι το 6936-36-0059, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Υπάρχει και το σχετικό site, info4yourfamily@yahoo.gr. Έως τις 15 Οκτωβρίου ετήσεις. Λοιπόν, όσοι έχουν πρόβλημα και χρειάζονται και βοήθεια και συμμετοχή στο πρόγραμμα, ανοιχτές είναι οι πόρτες που λένε, για να πάρουμε, να έχουμε και ένα στοιχείο πάνω στα οποία και εσείς θα δομήσετε και την έρευνα το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βαραγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.